Έντονε αντιδράσει από αστυνομικού για την εμπριστική επίθεση σε βάρο συναδέλφου του. Αφορμή του αναδρασμού αποτέλεσε η ποινική μεταχείριση των δύο συλληφθένων για την υπόθεση, καθώ, όπω αναφέρεται στην ανακοίνωση, αφέθηκαν ελεύθεροι. Διαμαρτυρούμαστε έντονα για την απόφαση τη Αγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου να μην προφυλακίσει ή να μην ορίσει μία ποινή αυστηρή στου δύο κατηγορούμενου του εμπρισμού. Του το συναδέλφου μα. Είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή που ζούμε, όταν έχει χυθεί αρκετό αίμα από συναδέλφου μα, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και πανελλαδικά, να μην εφαρμόζεται στο διατάφτα η νομοθεσία. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στρέφεται κατά τη απόφαση των εφαρμοστών του νόμου να αφήσουν ελεύθερου του κατηγορούμενου για κακουργήματα, επιβάλλοντα σε αυτού μόνο τον όρο τη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Εμεί διαμαρτυρόμαστε, γι' αυτό εκδώσαμε και την ανακοίνωση που είναι εύστοχη. Κατά των εισαγγελικών λειτουργών, διότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι μα ότι ο αστυνομικό είναι ένα θεμέλιο λίθο τη κοινωνία. Είμαστε, είμαστε εμεί που προστατεύουμε όλου του συμπολίτε μα και του επισκέπτε που έρχονται στο νησί μα και δεν θεωρείται ε, σωστό και για την υπόλοιψη του εκάστοτε αστυνομικού οι επιθέσει εναντίον του να μην έχουν πεινές, να μην έχουν βαριέ τιμωρίε. Βέλη κατά των εισαγγελικών λειτουργών τη δικαιοσύνη εξαπολύουν οι συνδικαλιστέ αστυνομικοί, ενώ μέσα από την ανακοίνωση η Ένωση ξεκαθαρίζει πω επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ελέγχου προ πάσα κατεύθυνση και νόμιμη αρχή. Σε κάθε περίπτωση, α υπενθυμίσουμε στου ορισμένου ότι η δικαιοσύνη τα ανακλά τον βαθμό του πολιτισμού μια χώρα και δεν έχει επιτελέσει το καθήκον τη, όταν στου συναδέλφου αστυνομικού και σε κάθε άλλο πολίτη εντυπώνεται η αίσθηση τη αναρχία και τη κοινωνική αποσυνθέσεω, όπω είναι προκειμένο. Είναι άδικο, είναι κρίμα για την κοινωνία που ζούμε, για τη στολή που φοράμε, για του σκοπού που υπηρετούμε, ε, να μην εφαρμόζονται στο κατελάχιστον τουλάχιστον νομοθεσία ει βάρο των αστυνομικών. Ευελπιστούμε λοιπόν ε, κάποια στιγμή να αλλάξουν τα δεδομένα, να αλλάξει ο τρόπο ε, όχι μόνο σκέψη των δικαστικών αρχών, αλλά ε, και τη κοινωνία και τη πολιτεία γενικότερα. Οι αστυνομικοί από την πλευρά του τους έχουν ζητήσει ακρόαση από την προϊσταμένη εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου, με αιχμή την επίμαχη απόφαση που, όπω λένε, χαίδεψε τα αυτιά των κατηγορουμένων. Έχουμε ζητήσει ακρόαση από την προϊσταμένη τη εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου τη Δευτέρα. Φελπιστούμε να κάνει δεκτό το έτοιμά μα και πρέπει να κάνει δεκτό το έτοιμά μα. Να πάμε σύσσωμο όλο το σωματείο να αναφέρουμε. Αυτά που, την έντονη διαμαρτυρία μας για την ποινή που ήταν ελαφρώς ε, χάιδεψε αυτιά, να το πούμε έτσι, στου κατηγορούμενους και αυτό οθεί και άλλου να κάνουν παρόμοιε πράξει ει βάρο των αστυνομικών.